Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το έχετε πράξει ήδη, παρακαλώ πατήστε το κουμπί για εγγραφή, γιατί μεγάλο μέρος των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι και βοηθάτε το κανάλι με το να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή. Και αν θέλετε πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο και κρατήστε στο μυαλό σας ότι στην καρτέλα κοινότητα Κάνω συχνά αναρτήσει. Το νέο social media για μένα, το νέο μου Facebook ή το νέο μου Twitter ή το νέο μου Instagram είναι η καρτέλα κοινότητα στο κανάλι μα, όπου μοιράζομαι συχνά φωτογραφίε, απεικονίσει οθόνης, σκέψει μαζί σα σε αναρτήσεις. Λοιπόν, μοιράζομαι μαζί σας σκέψεις σε αναρτήσει. Έχω ένα ερώτημα από έναν νεαρό φίλο, ο οποίο έχει βάλει τίτλο ο ίδιο Άσχημη φιλία από πιθανώ Νάρκισο. Πάμε να διαβάσουμε αυτά που μας γράφει και να δούμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πιθανότητα αυτός ο φίλος εντό αγιοκόμου περιγράφει να έχει έναν αρκισιστικό στυλ συμπεριφοράς και έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Αγαπητή κυρία Θέκλα, αγάπη μου, καλησπέρα, χαίρετε. Παρακολουθώ τα βίντεο σας στο YouTube και ακούω ανελειπώς το podcast σας και μπορώ να πω ότι είστε η καλύτερη συντροφιά από την οποία μαθαίνω συνεχώς πολλά πράγματα. Χαίρομαι. Αν και από πάντα εκτιμούσα την επιστήμη της ψυχολογίας και έκανα για χρόνια ψυχοθεραπεία, εσείς με εμπνεύσατε να την αγαπήσω ακόμη περισσότερο. Κάνετε μια καταπληκτική δουλειά και ελπίζω να μάθουμε ακόμη πολλά και ενδιαφέροντα από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια των νεαροφίλων. Σας στέλνω αυτό το email γιατί από τα τέλη Οκτωβρίου φέτο μου έτυχε και εμένα μια κάπω περίεργη φιλική σχέση και αν θα μπορούσατε να κάνετε ένα βίντεο σχετικά με αυτό. Δεν είμαι σίγουρο ότι πρόκειται για να αρχίσω, αλλά θα σα πω την ιστορία γιατί πολλά πράγματα είναι ανησυχητικά. Το φθινόπωρο που μας πέρασε γράφτηκα σε ένα μεταπτυχιακό, σε ένα πανεπιστήμιο. Εκεί γνωριστήκαμε κάποια παιδιά, πέντε για την ακρίβεια και αρχίσαμε να κάνουμε πολύ παρέα ενώ τις πρώτες φορές όλα έβαιναν καλά, μετά από την τρίτη, τέταρτη φορά που συναντηθήκαμε, ο ένας από την παρέα άρχισε να φέρεται διαφορετικά. Ένα άνδρας 31 ετών. Άρα δεν είναι έφηβος. Στα 31 του χρόνια αυτός ο φίλος, αυτό το μέλος της παρέας, έχει πλέον ανδρωθεί ψυχοσυναισθηματικά, ηλικιακά. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έκανε love bombing, ήταν ενθουσιώδης, Love bombing σημαίνει βομβαρδισμός αγάπη. Κάτι που συνήθω κάνουν οι άρχιση στην αρχή μια γνωριμίας για να κάνουν του άλλου να του συμπαθήσουν και να έρθουν προ το μέρο του. ή να γίνουν φίλοι του ή να γίνουν ερωτικοί του σύντροφοι, αν πρόκειται για γνωριμία α, ρομαντική. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ο άντρα δεν έκανε ποτέ love bombing. Ήταν ενθουσιώδη απλώ με την προοπτική τη παρέα. Για να είμαι ειλικρινή, μου θύμιζε πολύ αυτό το παιδί που του πήραν ένα ωραίο δώρο τα Χριστούγεννα και χαίρεται υπερβολικά. Μήπω αυτό ήταν ο δικό του τρόπο να κάνει love bombing στην παρέα. Εδώ να τονίσω ότι είναι μοναχοπέδι όπως μας είπε. Α, ίσως είναι μοναχοπέδι και ίσως του αρέσει η ιδέα να έχει φίλους όπως δεν είχε ποτέ αδέρφια. Γι' αυτό ίσως μας το λες. Σιγά σιγά βέβαια άρχισε να ξεδιπλώνει τις απόψεις του. Πρώτα Άρχισε να λέει ότι οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή είναι ψεύτικοι. Κυρίω όσοι έχουν social media. Αυτό δεν έχει καθόλου. Δηλαδή, όσοι έχουν λογαριασμό στο facebook, στο instagram, στο twitter, στο linkedin ή οπουδήποτε αλλού. Θεωρεί λοιπόν ότι ο ίδιο είναι όπω το λέει αληθινό και οι περισσότεροι άλλοι ψεύτικοι. Ναρκιστικό καμπανάκι. Αποφασίζεις αγόρι μου εσύ να μην έχει social media Με γεια σου, με χαρά σου Γιατί όμως να ονομάζεις τους άλλους που έχουν ψεύτικους Και να βάζεις τον εαυτό σου πάνω στο βάθρο Ότι είσαι ο αληθινός Εμείς οι υπόλοιποι της παρέας Του λέγαμε ότι δεν είναι σωστό να κρίνει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ναι μεν έχουν social media Αλλά τα χρησιμοποιούν για εντελώς διαφορετικούς λόγους Σωστό, Παραδείγματο χάρη, εγώ έχω μόνο Messenger για να λαμβάνω μηνύματα και Instagram το οποίο το χρησιμοποιώ σπάνια. Άλλοι έχουν social media για την επαγγελματική του καριέρα και ούτω καθεξή. Συμφώνω μαζί σου. Και εγώ έχω social media. Ασχέτω που δεν τα χρησιμοποιώ συχνά, έχω. Εκείνο απάντησε ότι είναι απαράδεκτο να βλέπει να ανεβάζουν κοπέλε φωτογραφίε με τα αγόρια του, ενώ στην πραγματικότητα είναι μαλωμένοι, τσακωμένοι και συχαίνονται ένα τον άλλο. Πού ξέρει αυτό ότι όλε οι φωτογραφίε που ανεβάζουν οι κοπέλε με του συντρόφου του, με τα αγόρια του, με τι κοπέλε του, ότι είναι ψεύτικε και δεν είναι όντω χαρούμενοι. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Έφερε και άλλα παραδείγματα τα οποία πιστεύει ότι ανέβαζαν οι άνθρωποι κάποια φωτογραφία ενώ η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Με γιά του, με χαρά του, αν κάποιοι ανεβάζουν φωτογραφίε, οι οποίε δεν είναι πραγματικέ, ρεαλιστικέ. Με γιά του, με χαρά του, τι μας αφορά εμάς. Εμεί να ανεβάζουμε φωτογραφίε ρεαλιστικέ, άμα θα ανεβάζουμε, και α αφήσουμε του άλλου να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή η ανάγκη να κατακρίνουμε του άλλου, μόνο ναρκιστική είναι και τίποτα άλλο. Δεν το δώσαμε πολύ σημασία αυτό, Καθώ θα μπορούσε να είναι απλώ μια άποψη ενό ανθρώπου, το αφήσαμε. Όχι. Η άποψη ενό ανθρώπου, μια απλή άποψη ενό ανθρώπου, έχει να κάνει με τον εαυτό του. Εγώ έχω την άποψη πω εγώ δεν πρέπει να έχω social media και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν έχω social media. Είναι η άποψή μου. Το να μπαίνει στη διαδικασία να έχει άποψη για τα κίνητρα όλων των άλλων ανθρώπων που έχουν social media. Σαφώ υπάρχουν άνθρωποι στα social media που ανεβάζουν φωτογραφίε οι οποίε δεν είναι ρεαλιστικέ, σαφώ. Σαφώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφημίζουν μια ζωή ψεύτικη στα social media, όμω υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα social media του με διάκριση και με ρεαλιστικό τρόπο. Δεν είναι μια άποψη, είναι μια καταδίκη αυτό ότι όλοι όσοι έχουν social media είναι προβληματικοί ενώ αυτό που δεν έχει είναι ο σωστό και ο αληθινό. Αργότερα φαινόταν πεπισμένο ότι θα προωθηθεί στη δουλειά μέσω του μεταπτυχιακού. Ο κλάδο μα είναι καλλιτεχνικό και οι δουλειέ, όπω θα ξέρετε, έρχονται κυρίω με γνωριμίες. Επειδή του το είχε πει κάποιο, ενώ εμεί του λέγαμε ότι πρέπει να πατάει λίγο πιο γερά στη γη, εκείνο επέμενε στο δικό του. Το αφήσαμε κι αυτό. Συνεχώ, ό,τι και αν έλεγε κάποιο, δημιουργούσε αυτό αντίλογο. Αν πει άσπρο, θα πει μαύρο. Αν πει τα πράγματα δεν είναι καλά, αυτό θα πει ότι είναι τέλεια. Εσόρι, αυτή η εναντιωματικότητα, έτσι ονομάζεται αυτό, εναντιωματικότητα, ε, disagreeableness στα αγγλικά η λέξη, αυτή η εναντιωματικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό της ναρκισιστικής προσωπικότητας, του ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας. Το αποκορύφωμα, μάλλον σε με μια κοπέλα από την παρέα για ένα σύριαλ. Στο σύριαλ πρωταγωνιστεί μια κοπέλα και εκείνο είπε ότι αυτή η ηρωίδα στο έργο είναι εύκολη σαν γυναίκα γιατί είχε τρει συντρόφου, όχι ταυτόχρονα. Και μισογίνη! Και διερωτάζει αν είναι ναρκισό. Δεν λε πιθανό ναρκισό. Καρανάρκισο. Η κοπέλα διαφώνησε την έφερε σε σημείο να εξοργιστεί και όσο εξοργιζόταν, αυτό έπαιρνε ένα σαρδόνιο σαδιστικό ύφο στο πρόσωπό του, χαμογελούσε κιόλα. Εκεί επιβεβαιώθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Και αυτή η ευχαρίστηση να βλέπει τον άλλον να τσαντίζεται και να φτάνει στα όρια του από την συμπεριφορά σου την ανεντιωματική, αυτή η σαρδόνια ευχαρίστηση σαδιστική, πάλι είναι. Καμπανάκι για ναρκισισμό. Μάλλον και οι υπόλοιποι επιβεβαιώθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί μετά από αυτό βρίσκαμε δικαιολογίε και δεν βγαίναμε μαζί του. Αυτό άρχισε να στέλνει τότε μηνύματα σε μια ομαδική συνομιλία που έχουμε και συνέχεια με απαιτητικό τόνο ζητούσε να βγούμε. Για παράδειγμα, έγραφε: Έχουμε καταντήσει γραφική. Δεν είναι δυνατόν να μην έχετε μια ώρα για καφέ και τέτοια, μάλιστα, μάλιστα, και δικαιωματισμός και αλαζονία και παντελής έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, καμία ενσυναίσθηση, καμία αυτεπίγνωση, δεν κατάλαβε ότι με τις... Αγίες που έκανε εσείς ξενερώσατε Πού να το καταλάβει ο Νάρκης ζει στον κόσμο του Την κοπέλα με την οποία είχαν λογοφέρει Ειδικά την πίεζε περισσότερο όταν η ίδια του είπε ότι έχει πολλέ υποχρεώσει αυτή την περίοδο και δεν έχει χρόνο ούτε σε μηνύματα να απαντήσει, τη είπε ότι αν εκλαμβάνει το ενδιαφέρον ενός φίλου για σένα ω ενόχληση, δεν θα σου ξαναστείλω εντάξει. Επίκληση στο συνέστημα. Επίκληση στο συνέστημα. Τι φίλο είναι αυτό. Και η κοπέλα μα είχε πει ότι αισθάνεται άσχημα, μήπω όντω φταίει η ίδια. Άλιστα. Άλιστα. Εμεί διαρωτούμαστε μήπω είναι ανάρκησο, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά μα κάνει να διαιρωτούμαστε για τον εαυτό μα. Άκου. Χειριστικότητα και επίκληση στο συνέστημα. Αν εκλαμβάνει το ενδιαφέρον ενό φίλου για σένα ω ενόχληση, δεν θα σου ξαναστείλω. Εντάξει. Δηλαδή, εσύ φταίει που εκλαμβάνει το ενδιαφέρον μου ω ενόχληση. Εγώ είναι ενδιαφέρον που έχω, δεν είναι ενόχληση που σου κάνω, αλλά εσύ φταίει και δεν θα σου ξαναστείλω, και εσύ θα φταίει που δεν θα σου ξαναστείλω, και είσαι αχάριστη που εγώ δείχνω ενδιαφέρον για σένα και εσύ ή ανόητη ή κακόβουλη, κακόβουλη το παίρνει ω ενόχληση. Πώ τα γυρίζουν έτσι τα ναρκισάκια και βγαίνουν πάντοτε από πάνω, κάνουν ένα σωρό κακίε, κάνουν ένα σωρό ασύγνωστε συμπεριφορέ. Και μετά βγαίνουν και από πάνω και είναι και κρίμα και καημένοι και θυματάκια. Ακαλά. Εκεί εγώ τη είπα ότι είναι πολύ χειριστικό αυτό. Μπράβο, αγόρι μου, είσαι καλό ψυχοεκπαιδευόμενο, είσαι καλό ψυχομαθητή που κάνει, και ότι φοβάμαι ότι πρόκειται για να αρχίσω. Ήδη Ήδια... Η ίδια δεν ήθελε να βάλει ταμπέλε, όπω είπε, γιατί δεν είμαστε ψυχολόγοι για να ξέρουμε, οπότε δεν επεκτάθηκα κι εγώ. Το να αναγνωρίσουμε αν κάποιο έχει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα είναι κάτι που μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, είτε είμαστε ψυχολόγοι, είτε όχι, εάν έχουμε γνώσει, ψυχοεκπαιδευτικέ γνώσει, όσον αφορά στον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Με τα πολλά πολλά βγήκαμε για καφέ μαζί του, α σα έπειζε στο τέλο. Σας έφερε βόλτα στο τέλος Μετά πολλά πολλά βγήκαμε για καφέ μαζί του πρόσφατα Και ήταν μπορώ να πω αρκετά ήσυχο. Ξανά μιλάς για σκύλο <χω> <γωρίζει> Για δίχρονο Αλλά περί διχρόνων πρόκειται Τα ναρκισάκια λειτουργούσαν δίχρονα Τόση συναισθηματική ωριμότητα Δεν έχουν Η αντιλογία δεν ήταν τόσο μεγάλη ούτε έλεγε πολλά στο πανεπιστήμιο δε για αρκετό καιρό πίεζε ανθρώπους για να βγουν για καφέ μαζί του και επέμενε μέχρι να πούν ναι. Όταν το ρώτησα γιατί είναι τόσο σημαντικό γι' αυτό μου είπε ότι θέλω να τσεκάρω τον ανταγωνισμό. Τι σκεπτικό είναι αυτό. Τι λογική είναι αυτή. Πίεζε ανθρώπους από το πανεπιστήμιο που δεν ήταν φίλοι να βγουν για καφέ για να τσεκάρει αυτό στον ανταγωνισμό. Για να δει δηλαδή αν οι συμφοιτητέ του και οι φοιτήτριε του ήταν καλύτερο από αυτόν και θα του πιάναν τι δουλειέ και τι γνωριμίε μετά. Α, καλά, καλά, καταλαβαίνετε τώρα στο μυαλό ενό νάρκη σου. Πρέπει να ονομάζουμε αυτό το βίντεο. Σε προσκαλώ για καφέ. Επιμένω αμέτη μου χαμέτη να βγει μαζί μου για καφέ για να τσεκάρω τον ανταγωνισμό. Καρανάρκη, ω φίλε. Και στείλε και το βίντεο στη φίλη σου και πε τη στόπη και η ψυχολόγο. Και ξαναλέω, δεν είναι διάγνωση ε, ε, ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα. Είναι μια διαπίστωση ότι ένα άνθρωπο λειτουργεί με έναν ναρκιστικό τρόπο. Μιλάμε για ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Μιλάμε για αλαζονία, για δικαιωματισμό, για αγένεια. Δεν μιλάμε για διαταραχή. Μιλάμε για στυλ χαρακτήρα, για τύπο ανθρώπου. Εδώ να σα πω ότι εγώ είμαι ένα ομοφυλόφιλο άνδρα. 28 χρόνων και πολλές φορές, αν και η πόλη που ζούμε είναι μεγάλοι, Έχω εκφράσει το παράπονο μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιο ένα σωστό σύντροφο, γιατί οι περισσότεροι με του οποίου βγαίνω καταλήγουν να είναι προβληματικά άτομα και η γκέι σκηνή δεν είναι πολύ μεγάλη πια στην πόλη μα, γιατί πολλοί έχουν μεταναστεύσει. Αυτό το μεταθέτει το πρόβλημα σε αυτόν που το έχει. Είτε είμαι εγώ, είτε κάποιο άλλο. Εννοείται πω εμένα, εμένα μου λέει ότι κάτι δεν κάνω σωστά, αλλά το λέει και με τρόπο ναι μεν έχεις δίκιο αλλά Νέκινγκ, ναι, νέκινγκ, ναι, νέκινγκ, ναι, νέκινγκ, ναι, νέκινγκ, ναι, νέκινγκ Η νάρκηση ναι, κάνουν νέκινγκ, ναι, νέκινγκ Ναι μεν έχεις δίκιο αλλά Το άλλο πάλι είναι Αγαπώ τους γκέι, έχω και μια φίλη τρανς Αλλά συχαίνω με το πράιτ γιατί προσβάλλει τους ομοφυλόφιλους. Δικαίωμά σου να συχαίνεσαι το πράιτ, Δεν σε ρώτησε κανείς να μας πει την απόψη σου Και πώς μπορεί κάποιος να αγαπά τους γκέι Να έχει και φίλοι τρανς Αλλά να συχαίνεται το πράιτ. Πώς μπορεί Πώς μπορεί όλα αυτά να συμπέσουν Γιατί το συχαίνομαι Είναι μια πολύ δυνατή λέξη Συχαίνομαι το πράιτ. Μπορεί κάποιο να πει Για παράδειγμα Εγώ δεν θα ήθελα να πω στο Pride Όπω αρκετοί ομοφυλόφιλοι άνθρωποι έχουν δηλώσει κατά καιρού ότι εμένα δεν με εκφράζει ο τρόπο που γίνεται το Pride και γι' αυτό το λόγο επιλέγω να μη συμμετέχω. Δεν υποχρεώνει κανεί κανέναν να πάει στο Pride. Να εκφράζεσαι όμω και να λε ότι συχαίνεσαι το Pride. Και στην ίδια πρόταση να βάζει ότι αγαπώ του γκέι και έχω μια φίλη trans, αυτό πάλι μυρίζει. Μπέκινγκ. Νέγκινγκ, νέγκινγκ. Και πόσοι πολλοί ομοφοβικοί άνθρωποι εκφράζουν ένα ομοφοβικό σχόλιο, αλλά έχω πολλού φίλου γκέι και έχω και μια φίλη τρανς. Δεν υπάρχει λόγο όλοι να έχουμε άποψη για όλα. Πραγματικά. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν είμαστε όλοι σοφοί, δεν είμαστε όλοι οι δίμονες δεν είμαστε όλοι την αποστήλη της κοινωνίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να πρέπει να εκφράζουμε τις απόψεις μας σαν πως και ο κόσμος αυτός χρειάζεται την άρρητη σοφία μας. Εγώ προσωπικά σε παρέες ή σε, άμα, άμα προσκληθώ και βρίσκομαι σε ένα τραπέζι έξω ή σε μια παρέα, δεν το κάνω συχνά πλέον, γιατί δεν έχω χρόνο και ενέργεια. Αλλά όταν πάω, όταν βραθώ μαζί με κόσμο, ακούω αυτά που έχουν να πούν και πολύ σπάνια εκφράζω απόψεις. Και ο λόγος που δεν το κάνω να εκφράζω απόψεις είναι γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που είμαι ψυχολόγος και έχω μια ιδιότητα και κάποιες γνώσεις πιο εξειδικευμένες πάνω σε ορισμένα ζητήματα, αν αρχίσω να εκφράζω απόψεις, είναι πολύ πιθανό να εκλειφθεί από την παρέα ότι τους κάνω τη δασκάλα και δεν θέλω με τίποτα να κάνω τη δασκάλα και το δάσκαλο σε κανέναν πρώτον και δεύτερον έχω πολλά να μάθω αν σιωπήσω, αν σκάσω, να σιωπήσω και να ακούσω τι λένε οι άλλοι άνθρωποι και να παρατηρήσω τι λένε οι άνθρωποι και να μάθω από τους άλλους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι εγώ είμαι σοφή και ότι τα ξέρω όλα και είμαι τέλεια. Καμία σχέση. Απλώ λέω ότι κάνω ένα επάγγελμα αυτό τη ψυχολόγου, ψυχοεκπαιδεύτρια, το οποίο έχει να κάνει με τη μεταφορά γνώσεων μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, μέσα από τα βιβλία που γράφω και ούτω καθεξή. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που έχω αυτή την ιδιότητα, αποφεύγω να ανοίγω συζητήσει στις οποίες να προσπαθώ να πείσω τους άλλους για κάποιες απόψει που έχω εγώ. Το αποφεύγω πολύ περισσότερο από ότι το απέφευγω όταν ήμουν μαθήτρια. Που δεν ήμουν ψυχολόγο. Ή όταν ήμουν, ξέρω εγώ, σε μια πιο νεαρή ηλικία. Δεν είναι υποχρεωτικό να στολίσουμε ή να σχημίνουμε τον κόσμο με τις απόψεις μας όλοι. Ας ακούμε και λίγο. Σε μια παρέα, σε μια συναναστροφή, σε μια έξοδο, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε και όλοι οι άνθρωποι έχουν τη γνώμη τους και είναι εντελώς προβληματικό να προσπαθεί ένας από την παρέα να πείσει όλους τους άλλους ότι η δική του γνώμη είναι ορθή ή να δώσει συμβουλές για τη ζωή των άλλων ή να κρίνει τους άλλους, να τους κατακρίνει και ούτω καθεξής. Ή όταν άκουσα μια γειτόνισσα μου με σχιζοφρένεια να δηλητηριάζει το μυαλό τη κόρη τη και μια φίλη τη κόρη τη λέγοντα στον μπαλκόνι δύο ώρα τα ξημερώματα ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι καταραμένοι από το Θεό και άλλα τέτοια όμορφα. Ακαλά. Και επενεύει εγώ για να γλιτώσω τουλάχιστον τα παιδιά από αυτό το δηλητήριο και το είπα αυτό στην ομαδική συνομιλία. Αυτό είπε. Γιατί επενεύει εφόσον αυτή είναι κούκου. Αυτό να επεμβαίνει στου άλλου, αλλά οι άλλοι να μην επεμβαίνουν. Και εκεί του είπα ότι δεν μπορούσα να μείνω αμέτωχο, όσο κούκου κι αν είναι κάποιο, γιατί πλέον πρέπει όλοι να μιλάμε και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Και μου λέει: Πρέπει να ερεμήσει λίγο. Είσαι πολύ τσιτωμένο τελευταία. Με όλα. Μα έλεγε για τον Κώστην και ενευρίαζε τώρα αυτό. Μα έλεγε για τον Κώστην και ενευρίαζε τώρα αυτό. Μην του δίνει σημασία, μου λέει. Αγκαλά. Ποιο τον κάλεσε να έρθει να δώσει την άποψή του στο χωριό της μάνας μου. Υπάρχει μια πολύ, πολύ χωριάτικη παροιμία. Που όταν κάποιος πετάγεται, σαν το απιτούριν του χαλουμιού είναι μια έκφραση. Όταν φυτρώνει εκεί που δεν τον έσπηραν, λένε αυτή την έκφραση, με συγχωρείτε συκ εσέσαν και καλέ σας. <laughs> Πώς τις μύχες που πάνε πάνω από τα περιπτώματα και τρώνε, έτσι και αυτό Αχ Θεέ μου, αχ 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 προσπαθεί να τα βλέπει όλα με έναν αισιόδοξο τρόπο. Ψεύτο αισιόδοξο θα πω εγώ. Τοξική θετικότητα. Έχουμε κάνει και βίντεο για αυτό το θέμα. Γιατί δεν συνάδει η αισιοδοξία με τα υπόλοιπα γνωρισματά του. Προχθές πάλι στην ομαδική συνομιλία, μετά τις εκλογές έγραφε... Διαφωνώ απόλυτα με αυτούς που κατηγορούν συνέχεια άλλους την κυβέρνηση και τα λοιπά για τις δικές τους αποτυχίες. Πρέπει να κοιτάμε την πρόοδο και την αυτή βελτίωση και τα λοιπά. Ό,τι σου συμβαίνει φταίσαι εσύ. Επιτίθετο έμεσα έτσι σε ένα φίλο της παρέας που εξέφρασε τα δικά του θέματα σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση στη χώρα. Που πραγματικά η επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα είναι σκατά για του νέου ανθρώπου και δεν είναι θέμα αυτοβελτίωση να φτιάξει την επαγγελματική αποκατάσταση σε μια χώρα η οποία διώχνει τα παιδιά του στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα λέει πω θέλει και τον ίδιο οι ανώτεροι του να μην του φέρονται καλά και να τον ξεφτιλίζουν γιατί έτσι μόνο γίνεσαι καλύτερο και μαθαίνει. Α, καλά! Α, καλά, καλάθια. Να δούμε άμα δεν του φέρνουν τα καλά και το ξεφτυλίζουν ο συγκεκριμένο τι θα κάνει. Όταν βγαίνουμε, επίση εννοείται πώ αργεί. Εμφανίζεται μετά από κανένα δύο ώρα από την προγραμματισμένη ώρα και λέει πολλά, για πολλά πράγματα ψέματα. Σχεδόν σε όλα τα προσωπικά του δηλαδή λέει ψέματα και δεν λέει πολλά για τον ίδιο. Προτιμά να μαθαίνει τον άλλον καθώ φαίνεται. Κουτσομπόλη! Δεν μιλάει για τον εαυτό του. Λέει ψέματα, καμπανάκι αναρξισμού. Σε όποιον εκφράζει ένα πρόβλημα σχετικό με τη χώρα ή την κοινωνία, το ίδιο κάνει καθώ ο ίδιο θεωρεί ότι όλα είναι καλά. Ά δηλαδή, όποιο πει κάτι ότι δεν είναι καλή χώρα και δεν είναι καλή κοινωνία, το βάζει στη θέση του. Ο, θεμα... ο θεματοθέτη τη κοινωνία και τη κυβερνήσεω, ίσω, δεν ξέρω. Αχ, θέλω. Όταν βγαίνουμε μαζί του, αισθάνομαι μετά ψυχολογικό ράκο. Και αυτό είναι ένα άλλο καμπανάκι που ενδεικνύει ναρκισισμό, όταν νιώθει ότι ε, είσαι συναισθηματικά ράκο μετά που έχει επαφή με αυτό το πρόσωπο. Σαν να αισθάνομαι πω έχει δίκιο και όντω εγώ φταίω για όλα. Σα κάνει γκαζλάιτινγκ και πλήση εγκεφάλου. Όσε καμπάνε θα χτυπήσω, Μπορέ και τα φτιάχνω. Έχω φτάσει σε σημείο να κλάψω γι' αυτό. Επειδή βρίσκομαι σε φάση μετακόμιση σε μια άλλη χώρα, έχω αρχίσει να μην μπορώ να το χαρώ επειδή φοβάμαι ότι έχω εγώ το πρόβλημα θα το μεταφέρω μαζί μου και όντω και εκεί θα είναι δύσκολα για έναν γκέι να κάνει σχέσει. Άσχετα που στη χώρα που μεταναστεύω τα πράγματα είναι εντελώ ανοιχτά και με άλλε υποδομέ. Πέραν από το άγχο, βέβαια, ούτε ψυχολόγοι ούτε ψυχίατροι δεν μου έχουν διαγνώσει κάτι, αλλά εγώ έχω κολλήσει στο ότι κάτι φταίει με μένα. Ναι, φταίει σε με σένα το ότι κάνει παρέα με αυτόν τον μαλάκα. Αυτό φταίει με σένα. Γενικά, εμένα αυτό ο άνθρωπο μου χαλάει τη διάθεση, για να είμαι ειλικρινή. Έχω απομακρυνθεί και ούτε θέλω να έχω πολλά πολλά μαζί του. Ίσως έναν καφέ όταν είμαστε παρέα όλοι μαζί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω, αν το κρίνετε και εσείς σκόπι μου, να κάνετε ένα βίντεο και για τη δυσκολία στις παρέες. Η νάρκηση. Αν μιλάμε βέβαια εδώ για νάρκηση, δεν είμαι ειδικό για να κάνω διάγνωση, οπότε συγχωρήστε με αν κάνω κατά χρηστόρου. Δεν κάνεις κατά χρηστόρου, μου, είναι νάρκησος αυτός, καρα να του κεράτα. Δεν είναι τελικά επικίνδυνοι μόνο σε ραστές, αλλά και ω φίλοι. Ναι, είναι. Η Νάρκης είναι επικίνδυνη και ως φίλη. Εμείς πώς μπορούμε να προστατευτούμε. No contact. Τον βγάζετε έξω από την συνολ... τη ομαδική συνομιλία και τον βγάζετε και έξω από την παρέα σας. Γιατί να το φορτωθείτε. Γιατί να το φορτωθείτε. Θα ήταν απάντηση η αδιαφορία των Κώστινγκ ή η σύγκρουση με τέτοια άτομα. No contact. Α, και αν θέλει να το πάρει γκόστινγκ, α το πάρει γκόστινγκ. Χαιστήκαμε. Και α σου πει Αναστατώθηκα που μου κάνει γκόστινγκ, θα το πει Δεν είσαι σίγουρο ότι με κατηγορούσε σε μένα ότι αναστατώνομαι που μου κάνουν γκόστινγκ. Α, ξέχασα. Δεν θα το απαντήσει. Γιατί θα το τα είσαι no contact και θα τον έχει μπλοκαρισμένο. Πώ μπορούμε να χειριστούμε την ψυχολογία μα, ενώ στη ψυχολογική μα κατάσταση μετά από τέτοιε συμπεριφορέ και πώ μπορούμε να του απομακρύνουμε για να μην μα ξανανοχλήσουν. Τσακώνεσαι μαζί του και τελείωσε. Του τα λε στη Μούρη. Δεν θέλω να κάνω παρέα μαζί σου, είσαι τοξικό. Δεν θέλω να κάνω παρέα μαζί σου, λειτουργεί με αρκιστικό τρόπο και μου χαλά τη διάθεση. Δεν θέλω. Συγγνώμη για το τόσο μακροσκελέ κείμενο, είναι πολλά που έχω συμβεί. Σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σα. Είστε υπέροχοι σε κάθε σα εγχείρημα και η παρέα που μα κάνετε μέσα από το κανάλι σα δεν είναι μόνο ευχάριστη αλλά και εκπαιδευτική. Αυτό το κάνει ακόμη πιο πολύτιμο. Να είστε πάντα καλά, φιλιά πολλά και στο λάκι. Ρώτησε εγώ λίγο τις ηλικίε που έχει η παρέα. Αυτός είναι 31, ένα άλλο παιδί είναι 33... Ε, αυτός που γράφει είναι 27 και υπάρχει κάποιος άλλος που είναι 28. Μια προσθήκη στην ιστορία που συνέβη, όπως σας έστειλα το email, αλλά υπήρξε καταλητική, ήταν ότι το παιδί, το ένα παιδί από την παρέα μας, έχει πει ότι λαπάσχει από μια ψυχική διαταραχή, αλλά λαμβάνει αγωγή και δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Τολμώ να πω ότι είναι το πιο αξιόλογο άτομο που γνώρισα... και τον θαυμάζω για τον τρόπο που φροντίζει τον εαυτό του. Αυτόν λοιπόν ένα βράδυ, σε αυτόν λοιπόν ένα βράδυ... ο σου επιτέθηκε. Έστειλε το παιδί στο Viper ένα χειμεριστικό βίντεο με τη φάτσα του... σαν αυτοσαρκασμό δηλαδή... και εκείνος απάντησε άμεσα με εισαγγελική εντολή στο ψυχιατρίο. Εκεί δεν μπορώ να σας πω πόσο χαλάστηκα και εκνευρίστηκα... Ρώτησα το παιδί αν ήταν καλά και του λέω: πες μου, τι θε να κάνω, να τον πετάξω από τη συνομιλία, ό,τι θε. Α, εσύ έλεγε τη συνομιλία, πέταξε τον. Τώρα. Τώρα. Το παιδί είπε να τον αφήσουμε και απλά να μην δώσουμε σημασία. Ήμουν χάλια για πάνω από τρει μέρε μετά από αυτό. Εγώ σήγασα τη συνομιλία που είναι και ο Νάρκησο και από τότε ούτε τον ακούω ούτε τίποτα. Μπορεί να έκανα λάθο που έκαναν κόστινγκ, αλλά φοβήθηκα ότι αν τον έβριζα θα τα χειροτέρευα. Από όσο είδα δεν το μιλάνε και ούτε οι υπόλοιποι. Αν υπομονώ να δω το βίντεο, φιλιά πολλά. Και καλή δύναμη, ιστερόγραφο και καλή δύναμη σας εύχομαι και με την Κρόν. Μην αγχώνεστε καθόλου. Ευχαριστώ, δεν θα έχω Δεν τα λες τον άλλο μην αγχώνεσαι. Τον αγχώνεις, το ξέρεις. Είναι μια επενθύμηση ότι πρέπει να αντιναμωθούμε και να αγαπήσουμε επιτέλους τον πολύπαθο εαυτό μας. Αγόρι μου, αγάπη μου. Την έπαθα κι εγώ. Α, την έχω εδώ και τρία χρόνια, αλλά εμένα με παιδεύει αρκετά και προσπαθούμε να βρούμε ένα σωστό φάρμακο να τη φέρει σε ύφεση. Αλλά το κεφάλι ψηλά και δεν την αφήνουμε να σπτωεί. Κάνω ό,τι δεν υπάρχει. Με χτίμηση και αγάπη. Όχι να κάνει ό,τι υπάρχει, κρόν. Ακούσε με. Θα κάνει ό,τι υπάρχει, κρόν και ακριβώ επειδή υπάρχει κρόν έξω όλοι οι μαλάκε. Πώ το έλεγε η Μαλβίνα. Έξω μπίπα από την καλύβα. Έξω όλοι οι μαλάκε. Έξω είναι δεν υπάρχει περίπτωση να βρει θεραπεία για ένα αυτοάνωσο νόσημα όταν εξακολουθεί να έχει μέσα στη ζωή σου τέτοιου δηλητηριώδει ανθρώπου. Αλλά ζώνε. Αγενεί. Με δικαιωματισμό και τοξικότητα. Νάρκισου. Καρανάρκισο είναι αυτό. Το λέω και στο υπογράφω. Έχει ένα εξαιρετικά κακοποιητικό ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Και ακριβώς η διάγνωση με μια αυτοάνωση νόσο. Εγώ την είχα από μικρή, αλλά τώρα διαγνώστηκα. Απαναγία μου, αν ήξερα, αν ήξερα, ότι την είχα από μικρή, αν ήξερα στα 20 μου πώς την είχα, αν ήξερα στα 25 μου πώς την είχα, δεν θα είχα καμία απολύτω ενοχή όλες εκείνες τις φορές που είχα ενοχές επειδή έκανα τις επαναστάσει μου, που είχα ενοχές επειδή καθάριζα τον κήπο της ψυχής μου από ζυζάνια, που είχα ενοχές επειδή έστελνα στο καλό όσου μου τα έπριζαν. Παλιά είχα ενοχές, τώρα δεν έχω. Όχι, μηδενική ανοχή στην τοξικότητα Μηδενική ανοχή στο νέγκινγκ Είδατε και το podcast για το νέγκινγκ Καλά αυτός δεν κάνει απλώς νέγκινγκ Κάνει εμφανέστατο το νέγκινγκ κάνει... Το... Είναι επικίνδυνη και ως φίλη να αρχίσει Όχι μόνο σε εραστές. Ναι είναι βγάλετε τους όξο, όξο η νάρκηση από την καλύβα Όξο, όξο, όξο Όξο